μετράει πάνω από 4 δεκαετίες στα δεσμά της διακρατικής συμμαχίας, της υπεριαλιστικής συμμαχίας της ΕΟΚ, αρχικά που μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνθήκη του Μάστρη, που φέτος συμπληρώνει τα 30 χρόνια λειτουργίας της. Είναι πικρή η πείρα που αποκόμισαν οι εργαζόμενοι από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφέρεται παράλληλα για σοβαρά πολιτικά συμπεράσματα. Με βάση το τελευταίο ευρωβαρόμετρο στην Ελλάδα, μόλις το 32% έχει θετική γνώμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο το 41% θεωρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως κάτι καλό. Δεν υπάρχει κλάδος της ελληνικής οικονομίας στον οποίο οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι και οι βιοπαλλεστές αγρότες να μην βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια τις οδυνηρές συνέπειες της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων που σχεδιάζουν και υλοποιούν μαζί με όλες διαδοχικά τις ελληνικές κυβερνήσεις και μόνοι κερδισμένοι αυτής της πορείας ήταν, είναι και όσο υπάρχει καπιταλιστικό σύστημα θα συνεχίσουν να είναι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης λεγόμενης μετάβασης για να ανοίξει νέα πεδία κερδοφορίας στους μονοπωλιακούς ομίλους προχωρά χέρι με χέρι με τη σφοδρή αντιπαράθεση απέναντι σε Ρωσία και Κίνα, την ένταση της υπεραλιστικής επιθετικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ συγκέντρωσαν τα προηγούμενα χρόνια όλη την εκρηκτική ύλη που οδήγησε στον υπεριαλιστικό πόλεμο που ζούμε στην Ουκρανία με την απαράδεκτη εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας. Αυτή η σύγκρουση διαιωνίζεται και παρατείνεται περαιτέρω από τις αλλεπάλληλες κυρώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προωθούν με τα μπούνια και τη στηρίζουν επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας τα εργατικά λαϊκά στρώματα ζουν στο πετσί τους τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, διαπιστώνοντας ότι και η εσωτερική πολιτική και η εξωτερική της διάσταση τους πλήττει εξίσου. Γιατί έχουμε εδώ τη δεδομένη φτώχεια και εγκατάλειψη από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή, τα αλλεπάλληλα χτυπήματα σε εμβληματικούς κλάδους της οικονομίας, όπως η ενέργεια και η υγνοποιία για την περιοχή εδώ, που αποτελούν πραγματικά τη χαριστική βολή. Και τι έχουμε, απολιγνητοποίηση, εντυνόμενα πλήγματα στον κλάδο της Γούνας από την πράσινη μετάβαση και τις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και δεν είναι ασφαλώς και η πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοια πλήγματα σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η σημερινή μαραζωμένη κλωστοφαντουργία και τα λέει όλα, πέρα από τη συγκέντρωση του κλάδου σε λίγους ομίλους, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, τα περισσότερα εργοστάσια ρημάζουν, άνεργοι και ιδιαίτερα εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, να είναι χιλιάδες οι άνεργοι παρά την υπαρκτή ανάγκη του λαού σε ένθεση και υπόθεση. Και οι βιομήχανες σε αυτόν τον δρόμο κέρδισαν πολλαπλά, πέραν από τη σκληρή εκμετάλλευση εργατών στα εργοστάσια τους, είναι αυτοί που τσέπωναν τις επιδοτήσεις μεταφοράς εργοστασίων στα Βαλκάνια, όπως και τα δανεικά και αγύριστα από το κράτος και τις τράπεζες με τη μορφή σχεδίων δίθεν διάσωση των επιχειρήσεών τους, και άφηναν τις οικογένειες των ανέργων σε και των απολυμμένων σε απελπισία, ενώ για τους εργαζόμενους αυταπασχολούμενους σε κάθε περίπτωση ήταν το γνωστό, με δύο λόγια, κορώνα κερδίζεις, γράμματα χάνω, όλα υπέρ του κεφαλαίου. Όπως και μετά το 1990, με τη συγχρονισμένη καπιταλιστική οικονομική κρίση του 2008, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις φόρτωσαν στις πλάτες των εργαζομένων για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των ομίλων, στην Ελλάδα είχαμε τις διαδοχικές κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΛ, που μαζί με τη λεγόμενη Τρόικα, τους θεσμούς όπως την ονόμασε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
εξοραίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τράπεζά της και το Δημοτικό, επέβαλαν τρία μνημόνια βάναυσων αντιλαϊκών μέτρων που σάρωσαν μισθολογικά, κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και βεβαίως ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και οδήγησαν στη μαζική χρεοκοπία αυταπασχολούμενους κάτω από το βάρος και της φορολογικασίας και των συσσωρευμένων χρεών σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία. Οι αντεργατικοί αυτοί όροι δεν αντιστράφηκαν από το γεγονός ότι ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια των μνημονίων στο κλάδο της Γούνας καταγραφόταν ανάπτυξη. Ίσα-ίσα, αυτή με όχημα τις ευρωνοσιακές και κρατικές επιδοτήσεις απέδειξε ότι το χρήμα που ρέει στο κεφάλαιο συμπαρασύρει και ξυλώνει εργατικά δικαιώματα, παρότι η μεγαλοεργοδοσία της αυρίζει και γίνεται ισχυρή, πρώτα απ' όλα απέναντι στους εργαζόμενους, με τους όρους επίσης που επιβάλλει, ληστικούς όρους που επιβάλλει και στους αυταπασχολούμενους και στους οικοτέχνες βιοτέχνες, και οι όροι αυτοί επιβάλλονται σε όλο το φάσμα της προμήθειας, τα εμβόλια, παντού. Αυτή είναι η σιδερένη νόμη του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε περαιτέρω πολύ σύντομα για τους εργαζόμενους και τους αναπομείνατες αυταπασχολούμενους. Τα μεγάλα λόγια ότι ο κλάδος της Γούνας αντέχει παρά την κρίση, η κυβερνητική διθύραμη για τις κρατικές επιδοτήσεις για τα νέα εκτροφεία που από 43 υπερδιπλασιάστηκαν στα 113 και βεβαίως δεν άντεξαν πολύ αφού πριν καν το ξέσπασμα της πανδημίας ξεκίνησε το λουκέτο, το ντόμινο μάλλον των λουκέτων με πτώση του ποσοστού κέρδους και τη συρρήκνωση των εξαγωγών Γούνας στο μισό από το 2013 ως το 2018. Ανάλογη τάση με πτώση στο μισό στις εξαγωγές καταγράφηκε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με σοβαρές επιπτώσεις εξαγωγές σε τρίτες χώρες από Ιταλία, Γαλλία για γούνινα ενδύματα αλλά και σε Δανία και Φιλανδία για γουνοδέρματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης καταγράφηκε το 2018 πτώση στις εισαγωγές κατά 47% και εδώ μια κουβέντα χρειάζεται να πούμε για τις εξαγωγές. Προβάλλονταν, είπε και η συντρόφισσα Ετίνα πριν, προβαλλόταν από τη μεγαλοεργοδοσία ως η κότα με τα χρυσά αυγά που τάχα θα ταΐσει και τους εργαζόμενους. Η πείρα αυτών των χρόνων διδάσκει τόσο για παλιότερα που οι εξαγωγές προς τη Ρωσία προβάλλονταν ότι τάχα με αυτές οι γουνεργάτες και οι αυταπασχολούμενοι τον είχαν δέσει το γαϊδαρό τους, αλλά και τώρα που πολυδιαφημίζεται η εναλλακτική της Νότιας Κορέας ως αντιστάθμισμα και βάλσαμο απέναντι στις ευρωνοσιακές κυρώσεις στη Ρωσία. Το περαιτέρω χτύπημα στις εξαγωγές ήταν ακόμα ένα πλήγμα που οι ιδιοκτήτες των μεγάλων επιχειρήσεων φρόντισαν έγκαιρα να φορτώσουν και πάλι στις πλάτες των εργαζομένων που βρέθηκαν στην ανεργία χωρίς εισόδημα, καθώς εκατοντάδες γουνεργάτες εργάζονται χωρίς συλλογικές συμβάσεις και ασφάλιση, με αποτέλεσμα να μην λάβουν ούτε τα πενιχρά επιδόματα. Οι μικροί αυταπασχολούμενοι είδαν τα χρέη τους να συσσωρεύονται, απροστάτευτη έμεινε και η υγεία των εργαζομένων συνολικά και ιδίως τα εκτροφεία με τα μηδαμινά μέτρα προστασίας υγείας και πρόληψης της μετάδοσης πανδημίας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου χρηματοδοτήθηκαν ωστόσο αδρά, με εκατομμύρια ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από περιφέρεια και από κυβέρνηση. Πριν λίγες μέρες καταλήχθηκε και το νέο πακέτο στήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων της Γούνας, αλλά και η κατάργηση του φόρου πολυτελείας, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι το καπιταλιστικό σύστημα είτε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη έχει μόνιμα χαμένους τους εργαζόμενους και μόνιμα κερδισμένα τα αφεντικά. Οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης και των βιομηχάνων για την άρση του φόρου πολυτελείας αφορούν τους ίδιους και τα συμβόλαιά τους. Και όχι τους εργαζομένους του κλάδου της γουνοπηλίας, ούτε ασφαλώς και τις γυναίκες που εργάζονται στη ραφή της Γούνας στο σπίτι με άτυπη εργασία, μαύρα, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα, δώρα και επιδόματα. Δεν αφορούν ούτε τους αυταπασχολούμενους που βλέπουν να επιδεινώνεται δραματικά και διαρκώς το εισόδημά τους και να γιγαντώνονται τα χρέη τους μετά και από την πανδημία, στη διάρκεια της οποίας δεν έλαβαν καμιά στήριξη από την κυβέρνηση. Αγαπητοί φίλοι και φίλες σύντροφοι και συντρόφισσες, στις επιπτώσεις της κρίσης του 2008,
της νέας κρίσης που επιτάχυνε η πανδημία, ήρθαν να προστεθούν οι συνέπειες από τη σφοδρή αντιπαράθεση Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων της, του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών με την καπιταλιστική Ρωσία. Οι κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία το 2014 δεν περιελάμβαναν τις εξαγωγές γούνας, όμως τις επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στη ρώσικη αγορά, αλλά και σε αυτές της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Κυργιστάν και της Αρμενίας, με τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές για προϊόντα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αντίπεινα. Από τον Μάρτιο του 2022, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε νέο, πιο συντριπτικό πλήγμα στον κλάδο από απέναντι στις εισαγωγές γούνα στη Ρωσία. Στο πλαίσιο της πολεμικής κλιμάκωσης και εμπλοκής στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών μελών της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, επέβαλαν νέες κυρώσεις στη Ρωσία, τροποποιώντας τον κανονισμό 833 του 2014, με τον οποίο απαγορεύεται η πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή άμεσα ή έμεσα ειδών πολυτελείας, όπως μεταξύ άλλων ενδύματα αξεσουάρ ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στη Ρωσία ή προσκρίση στη Ρωσία, έτσι αναφέρει αναλυτικά ο κανονισμός. Η έκταση του πλήγματος για τον κλάδο φαίνεται από το γεγονός ότι τα γουνοδέρματα κατέχουν τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία με ποσοστό 7%, ενώ συνολικά οι πωλήσεις στη Ρωσία και την Ουκρανία από τις επιχειρήσεις γουνοποιίας αντιστοιχούν σε πάνω από το 50% των συνολικών πωλήσεων. Να γιατί ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας και όλος ο λαός μας έχει έναν ακόμα πρόσθετο λόγο να συνταχθεί με την απέτηση του ΚΚΕ να σταματήσει αμέσως η πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να αποσυρθεί η χώρα της κυρώσης Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία που πληρώνει ακριβά ο εργαζόμενος λαός. Και χρειάζεται να καταγγείλει τις τάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και αυτές τις μέρες της Σύνοδου του ΝΑΤΟ που ως πρωτοπαλίκαρο επιχαίρει απέναντι σε αυτές τις κυρώσεις, το ίδιο και τα άλλα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και σε όλη την ευρωατλαντική στρατηγική στον πόλεμο αυτό που βιώνουμε. Σήμερα τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο της γούνας, οι αυταπασχολούμενοι και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, η ακρίβεια σε ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα και πατού, τα αντεργατικά μέτρα, η εκτείναξη του κόστους παραγωγής, η εξοδοτική φορολογία δεν οφείλονται μόνο στην υπεριαλιστική πολιτική και εμπλοκή ασφαλώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης. Ταυτόχρονα είναι αποτέλεσμα και της λεγόμενης στρατηγικής της κυκλικής και βιώσιμης οικονομίας, της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της λεγόμενης Πράσινης Μετάβασης, που σχεδιάζουν και υλοποιούν από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως με τη συμφωνία και την προετοιμασία που είχε κάνει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Στηρίζουν ένθερμα όλα τα κόμματα αυτή τη στρατηγική. Η κυκλική οικονομία προωθεί την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών, ώστε να υπάρξει μεγάλη εξοικονόμηση πόρων για τους βιομηχανικούς ομίλους και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, σε αντιπαράθεση με τους ανταγωνιστικούς ομίλους της Κίνας, αλλά και τον ΗΠΑ, Ρωσία και Ινδία. Μεγάλο βάρος πέφτει επίσης στη χρήση και επαναχρησιμοποίηση υδάτινων πόρων, χημικών προϊόντων, καυσίμων, ενεργειακών προϊόντων και υποπροϊόντων. Και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας αυτή τη σχετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται με το πρόσχημα της υποτιθέμενης προστασίας του περιβάλλοντος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του κεφαλαίου που περιλαμβάνει τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Και με τα λόγια του ίδιου του ΣΕΒ, το φιλόδοξο επιθετικό πακέτο οριζόντιων φιλοεπενδυτικών μεταρρυθμίσεων. Για την υλοποίηση αυτή, που προβλέπεται η παροχή μια σειρά κινήτρων σε επιχειρήσεις με χρηματοδοτήσεις και φοροαπαλλαγές και άλλα οικονομικά κίνητρα, ταυτόχρονα αντίστοιχα τα εργατικά λαϊκά στρώματα πληρώνουν σε αντικίνητρα, νέους πράσινους φόρους, χαράτσια και τέλη. Και βλέπετε αυτές τις επιδοτήσεις τώρα κιόλας για τις συσκευές και όλα αυτά, που σπρώχνεσαι σε αγορές με χρήματα που δεν έχεις προκειμένου να αντικαταστήσεις παπάλες συσκευές.
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενη την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, επεκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της οικονομίας και αφορά εκτός από την παραγωγή ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις μεταφορές, την πρωτογενή παραγωγή, την ενεργειακή εξοικονόμηση των κτηρίων. Στο κέντρο της στρατηγικής αυτής βρίσκεται το άθλιο σύστημα εμπορίας των ρήπων, με το οποίο η ρήπανση γίνεται πόρευμα που πουλάνε και αγοράζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να συνεχίσουν να ρυπαίνουν με βάση την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρυπαίνων πληρώνει για να συνεχίσει να ρυπαίνει. Για τη στήριξη των ομήνων και των πράσινων επενδύσεων που θα μεταβραστούν σε κέρδη των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπουχώνει με ένα πακτολό 1,83 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυβερνήσεις και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα υπόσχονται ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ταμείο Ανάκαμψης θα βοηθήσει έτσι ώστε ο λαός απέναντι στην αποδιάθρωση της παραγωγής να δει καλύτερες μέρες. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης παρουσιάζεται ως διέξοδος επαγγελματιών του κλάδου επιτροπής κουνοφόρων ζώων για τη μετάβαση σε άλλους τομείς απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι τα κονδύλια προορίζονται και πάλι για τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, ενώ καταδικάζουν τους συνεργάτες στην ανεργία, στη φτώχεια και τους αυτοαπασχολούμενους στα λοκέτα. Πάνω σε αυτό το έδαφος και για το μοίρασμα της τεράστιας πίτας στους ομίλους, εκτελήσεται ένας σφοδρός πόλεμος συμφερόντων ανάμεσα σε θύματα του κεφαλαίου. Για τον κλάδο της κουνοπίας, μια πλευρά αυτής της αντιπαράθεσης είναι και αυτή ανάμεσα με τον κλάδο της παραγωγής συνθετικής γούνας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων να κατευθύνουν τα διάφορα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα ΕΣΠΑ, την ΚΑΠ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σε πράσινες επενδύσεις, εκεί τα κατευθύνουν το χρήμα, η γούνα αποκλείεται από την ευρωνοσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, μια σειρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν απαγορεύσει ή πρόκειται να απαγορεύσουν την εκτροφή γουνοφόρων ζώων με βάση τους σχεδιασμούς τους και τις προτεραιότητες της οικονομίας που επιλέγουν οι αστικές τους τάξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο πλευρές του ανταγωνισμού, και της φυσικής και της συνθετικής γούνας, επικαλούνται ότι μία είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική από την άλλη. Η μεγάλη όμιλοι της ένδυσης και οίκη μόδας, ο ένας μετά τον άλλον, ανακοινώνουν ότι σταματούν τη χρησιμοποίηση φυσικής γούνας στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο διεθνής οικονομικός τύπος καθόλου τυχαία σχολιάζει αυτές τις κινήσεις. Αυτό που προστατεύουν, λέει, η διεθνή οίκη μόδας είναι τους τσίρους τους και το όνομά τους και όχι τα ζώα. Απ' την άλλη, τα λόμπι της φυσικής γούνας αντιτείνουν τους μηδενικούς εκπαιγόμενους ρήπους της κουνοπίας και το ότι αυτή είναι συμβατή με την κυκλική οικονομία με δεδομένο ότι δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη πρώτη ύλη. Η μια πλευρά κατηγορεί την άλλη ως μη οικολογική και μη πράσινη, επικαλούμενη για τα δικά της ωστόσο συμφέροντα, ζητήματα που συνδέονται με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ή απ' την άλλη την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα πλαστικά και την παραγωγή συνθετικής γούνας. Ο ανταγωνισμός αυτός δεν έχει κριτήριό του ούτε την προστασία του περιβάλλοντος, ούτε τα ζώα, αλλά μερίδες του κεφαλαίου σε σύγκρουση για τον έλεγχο της αγοράς και της κερδοφορίας με τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους σε κάθε περίπτωση στον ίδιο τον κλάδο και συνολικά να πληρώνουν το λογαριασμό. Δεν είναι συμπτωματικό το γεγονός ότι το ζήτημα της κατάργησης εκτροφής κουνοφόρων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήθηκε παλιότερα και στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας και με πρωτοβουλία μάλιστα της Ολλανδίας και της Αυστρίας, την οποία υποστήριξαν το Βέλγιο, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία, χωρίς να καταλήξει όμως τελικά σε απόφαση. Οι μονοπωλιακές αντιθέσεις εκφράζονται έντονα και στο Ευρωκοινοβούλιο, που ψήφισμά του σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, τον Ιούνιο του 2021, αναφέρεται το ψήφισμα χαρακτηριστικά. Η παραγωγή γούνας, η οποία περιλαμβάνει τον περιορισμό χιλιάδων μη εξημερωμένων ζώων, πιθανότατα υποβαθμίζει σημαντικά τη σωστή διαβίωση των ζώων
και αυξάνει την ευαισθησία τους σε μολυσματικές νόσους όπως ζωονόσους, όπως συνέβη με την νόσο COVID-19 στα Μήνη. Μάλιστα, στην Επιτροπή Γεωργίας και Περιβάλλοντος στην Άκρη του Ευρωκοινοβουλίου για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λεγόμενη από το αγρόκτημα στο πιάτο, απορρίφθηκε τροπολογία που κατέθεσαν ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και του ΣΥΡΙΖΑ, και ζητούσε να απαγορευτεί η παραγωγή γούνας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, βέβαια, στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου έχει βρει παλιότερα φιλόξενο χώρο το Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γουνεμπόρων και Γουνοβιομηχάνων, στο οποίο παίζουν σημαντικό ρόλο οι μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας. Σήμερα, δε, είναι σε εξέλιξη η πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για μια Ευρώπη χωρίς γούνα. Πρόκειται για μια συλλογή υπογραφών που, εφόσον φτάσουν τις 1 εκατομμύριο σε τουλάχιστον 7 κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να απαντήσει, χωρίς να δεσμεύεται βέβαια να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Είχε προηγηθεί η πρωτοβουλία με τίτλο «Τέλος στα κλουβιά», που συγκέντρωσε το όριο του 1 εκατομμυρίου υπογραφών και κατάληξε και σε σχετικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου και δήλωση της Επιτροπής ότι θα προτείνει μέτρα για σταδιακή κατάργηση των κλουβιών. Το ΚΚΕ τάσεται σταθερά υπέρ του μέτρου που διασφαλίζει την καλή διαβίωση και ευζοία των ζώων. Καλεί όμως τους εργαζόμενους να είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ηγετικές ομάδες τέτοιων πρωτοβουλειών και τις ηγεσίες διάφορων ΜΚΟ και όχι βέβαια στις δικαιολογημένες ευαισθησίες εργαζομένων για τη μεταχείριση των ζώων. Πίσω από αυτή τη βιτρίνα κρύβονται μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και ανταγωνισμοί που αξιοποιούν την αγνή ευαισθησία του λαού για την ευζοία των ζώων. Ο όλος ευρωνοσιακός σχεδιασμός δεν γίνεται για φιλοζωικούς φιλοπεριβαλλοντικούς λόγους, αλλά με κριτήριο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που έχουν επενδύσει στις λεγόμενες νεοφυείς δραστηριότητες με εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής, οι οποίες ανταγωνίζονται τις πιο παραδοσιακές εκτροφές. Σήμερα θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα χρονοδιάγραμμα μέτρων για την κατάργηση των κλουβιών και γενικότερα της ευζοίας των ζώων σε ορισμένες κατηγορίες, για παράδειγμα στο βαθμό που αυτά χρησιμοποιούνται στη χειροτροφία ή στην αγγελοθροφία, αξιοποιώντας την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο και τις λύσεις που προσφέρει με διασφάλιση ταυτόχρονα η επιστήμη που προσφέρει ταυτόχρονα με τη διασφάλιση γενναίας κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ειδικής στήριξης των βιοπαλλαστών κτηνοτροφών που υποχρεώνονται σε αλλαγές των παραγωγικών τους μεθόδων. Με έλεγχο παράλληλα από κατάλληλα στελεχωμένες κτηνιατρικές και άλλες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων έχει αποψηλώσει από προσωπικό, επικαλούμενη προκλητικά, το λεγόμενο αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων, τη στήριξη όλων των αναγκαίων μέτρων υγιεινής και διαβίωσης των ζώων και ασφαλούς παραγωγής, που δεν εξαρτάται ασφαλώς μόνο στο ζήτημα των κλουβιών. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοεί όλα αυτά, γιατί αυτό που επιδιώκει είναι ο συγκερασμός ανάμεσα στα ανταγωνιστικά συμφέροντα μονοπωλιακών ομίλων και δεν θα μπορούσε να συμβαίνει διαφορετικά από τη στιγμή που οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντεργατική νομοθεσία των ελληνικών κυβερνήσεων, διαχρονικά με πιο πρόσφατη το τερατούργημα του νόμου Χατζηδάκη, προωθούν συνθήκες νέας δουλείας των εργαζομένων με δεκάωρα, απλήρωτες επιρροές, νέο χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα. Την ίδια ώρα, για παράδειγμα, στα χωράφια του Μαραθώνα της Μανολάδας, εργάτες μετανάστες στηβάζονται σε παράγκες, ο ένας πάνω στον άλλον, δουλεύουν ήλιο με ήλιο και στερούνται ακόμα και τα πιο υποτυπώδη για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Τέτοιοι ανταγωνισμοί των ομίλων, για παράδειγμα, με τον κλάδο της συνθετικής γούνας, υπαγορεύουν και τη δίθεν περιβαλλοντική ευαισθησία οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, αστικών κομμάτων, διαφόρων ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται αδρά. Αντίστοιχες πολιτικές και νομοθεσία διαμορφώνονται με κυρώσεις και αποκλεισμούς μέσω φωτογραφικών προδιαγραφών και από τον ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομίλους άλλων καπιταλιστικών κρατών, όπως για παράδειγμα της Κίνας, και των σταθερά αυξανόμενων εισαγωγών κινέζικης γούνας.
να σημειωθεί ότι η Κίνα κατέχει το 85% της παραγωγής. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συζήτηση περί ένταξης ΗΠΑ του κλάδου της Μούνας στην κυκλική οικονομία, η οποία ουσιαστικά σχετίζεται άμεσα με πράσινα κονδύλια για τις βιομηχανίες, χρήματα όλα από τη λαϊκή φορολογία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Οι εξελίξεις λοιπόν είναι σύνθετες και επικίνδυνες για το λαό, με δεδομένες τις δυσκολίες του συστήματος που αφορούν μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της συμμετοχής στον πόλεμο της Ουκρανίας, τις εξελίξεις στην ελληνοτουρκική κρίση που κλιμακώνεται, αλλά και τη νέα οικονομική κρίση που είναι πρώτο πυλόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Εν μέσω αυτής της εκρηκτικής κατάστασης και των σφοδρών ανταγωνισμών, οι γουνεργάτες, οι αυταπασχολούμενοι της κοινοποιίας και οι εργατικές λαϊκές οικογένειες στην περιοχή, ο λαός μας συνολικά, με στήριγμά τους το ΚΚΕ, τις εύστοχες προβλέψεις και εκτιμήσεις του, έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τα δικά τους ταξικά συμφέροντα. Με την πάλη τους να διεκδικήσουν άμεσα μέτρα στήριξης και αναπούφησης για να μείνουν και να δουλέψουν στον τόπο τους, να ζήσουν τις οικογένειές τους, βάζοντας τις βάσεις για ένα δρόμο ανάπτυξης απαλλαγμένο από τα σημερινά αδιέξοδα της καπιταλιστικής οικονομίας. Σε αυτόν τον αγώνα θα βρουν όπως πάντα αταλάτευτο και συνεπής συμπαραστάτη του το ΚΚΕ, που δεν τα δίπλωσε ούτε στην κρίση, ούτε μέσα στην πανδημία, ούτε τώρα στον πόλεμο. Ο λαός έχει λοιπόν αποκούμπει καθημερινά στον αγώνα και οποτεδήποτε γίνουν εκλογές στο ΚΚΕ. Η Ελλάδα, όπως δείχνει και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ειδικότερα της Καστοριάς, της Χιάτιστας και συνολικά του Βοίου, διαθέτει όλες τις αντικειμενικές προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν στη λαϊκή ευημερία. Πλούσιες πρώτες ύλες, πρωτογενή παραγωγή και πάνω απ' όλα τη βασική παραγωγική δύναμη, έπειρο, μορφωμένο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό όπως οι γουνεργάτες. Αρκεί να φύγει από τη μέση η κυριαρχία των μονοπωλίων, να σπάσουν τα δεσμά που δένουν το λαό στις υπεριαλιστικές συμμαχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, να πάρει ο εργαζόμενος λαός στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας, ώστε με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό να πάψει η παραγωγή, να εκδηλωθεί τα κέρδη του κεφαλαίου, να πει στην υπηρεσία της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.